της αιμορραγούς της γυναικός και του αρχισυναγόγου Ιαΐρου. Ο Κύριος μόλις είχε επιστρέψει με τον πλοίο στην Καπερναούμ, την πόλη δηλαδή που είχε ως κέντρο της εργασίας του. Αμέσως τότε τον πλησιάζει ένας επίσημος άνθρωπος της πόλεως, ο Ιάιρος, ο οποίος ήταν άρχον της συναγωγής. Γονατίζει μπροστά στον Κύριο και τον παρακαλεί θερμά να πάει στο σπίτι του, διότι είχε τη 12χρονη μοναχοκόρη του βαριά άρρωστη και βρισκόταν στα τελευταία της. Ο φιλάνθρωπος και πολυεύσπλαχνος Κύριος δέχτηκε την παράκληση του πονεμένου πατέρα και μαζί με αυτόν ξεκίνησαν για το σπίτι μου. Στο δρόμο πολλής λαός ακολουθούσε τον Κύριο και συγκεντρωνόταν τριγύρω του. Έτσι τον πίεζαν και τον στενοχωρούσαν. Αλλά τότε ακριβώς έγινε το πρώτο θαύμα. Ανάμεσα στο πλήθος εκείνου του λαού ήταν και μία γυναίκα η οποία επί 12 έτη υπέφερε από αιμορραγία. Όλη της την περιουσία την είχε ξοδέψει στους γιατρούς για να θεραπευτεί, αλλά δεν το κατάφερε. Με πολλή πίστη λοιπόν πλησίασε από πίσω τον Ιησού ώστε να μην την αντιληφθεί κανένας και ακούμπησε την άκρη του ενδύματός του. Το έκανε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα θεραπευόταν και γι' αυτό η πίστη της θριάμβευσε. Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως. Κανένας από τους ανθρώπους δεν αντιλήφθη το θαύμα που έγινε, αλλά έπρεπε να γίνει γνωστό για να διδαχθεί ο λαός πόσο μεγάλη δύναμη είναι η πίστη. Ρωτά λοιπόν ο Κύριος, ποιος με άνοιξε, ποιος ακούμπησε επάνω μου. Όλοι αρνούνταν και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος του είπε, «Διδάσκαλε, τα πλήθη του λαού σε έχουν περικυκλωμένο και σε πιέζουν και εσύ λες ποιος με άνοιξε». Ασφαλώς ήταν περιττή η πληροφορία αυτή του Αποστόλου Πέτρου. Το έβλεπε, το καταλάβαινε ο Κύριος ότι τα πλήθη του λαού τον πίεζαν, είχε όμως το λόγο του που ρωτούσε. Λέει λοιπόν και πάλι, κάποιος με άνοιξε διότι εγώ κατάλαβα πως βγήκε από εμένα θαυματουργική δύναμη. Η θεραπευμένη γυναίκα κατάλαβε τότε πως ο Κύριος το αντιλήφθη. Τρέμοντας από το φόβο της, ήλθε και έπεσε γονατιστή μπροστά στον Κύριο και διηγήθηκε σε όλους με πόση πίστη τον άνοιξε και πως αμέσως θεραπεύτηκε. Ο στοργικός Ιησούς τότε της έδωσε περισσότερο θάρρος και της είπε, «Θάρρος κόρη μου, η θερμή πίστη που έχεις σε θεράπευσε». Πήγαινε λοιπόν τώρα στο καλό, ειρηνική και ήσυχη. Αλλά ενώ ακόμη ο Κύριος μιλούσε στην θεραπευμένη γυναίκα, ήρθε κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγόγου Ιαΐρου και του ανακοίνωσε ότι η κόρη του πέθανε και επομένως δεν χρειαζόταν να ενοχλήσει και να βάλει σε κόπο τον διδάσκαλο. Άκουσε την είδηση αυτή ο Ιησούς και λέγει στον Ιάιρο, «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί η κόρη σου». Η συνοδεία παραχωρεί στον δρόμο και σε λίγο φτάνει στο σπίτι του Ιαΐρου. Τρίνος και κοπετός γινόταν εκεί. Έκλαιγαν όλοι και χτυπούσαν τα στήθη τους και τα κεφάλια τους για τον θάνατο της 12χρονης κόρης. Τα βλέπει και τα ακούει όλα ο Κύριος και με το θεϊκό του μεγαλείο λέει, «Μην κλαίετε, η κόρη δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Ποιος όμως να τα πιστέψει αυτά. Ήταν άνθρωποι δυσπιστοί και παραδέχονταν μόνο όσα έβλεπαν. Γι' αυτό δεν άφησε να μπουν στο δωμάτιο της νεκρής παρά μόνο οι τρεις μαθητές. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος και ο πατέρας με τη μητέρα της κόρης. Όλους τους άλλους τους έβγαλε έξω. Έπιασε μετά το χέρι της νεκρής και φώναξε, «Κόρη, σήκω επάνω». Και να το θαύμα, η ψυχή της που πριν από λίγο είχε φύγει, επέστρεψε στο σώμα και αμέσως αναστήθηκε. Διέταξε τότε ο Ιησούς να της δώσουν να φάει για να πάρει δυνάμεις μετά τη θανατηφόρα ασθένειά της. Μπροστά στο εκπληκτικό αυτό θαύμα, οι γονείς της αναστημένης κόρης
κυριεύτηκαν από βαθύ και μεγάλο σεβασμό. Ο Κύριος τους είπε να μην πούν σε κανένα το θαύμα που έκανε, για να μην ερεθίζεται ο φθόνος των εχθρών του. Αλήθεια, πόσο μεγάλη θα ήταν η χαρά των τρισευτυχισμένων γονέων όταν είδαν την κόρη τους να επανέρχεται από τον θάνατο στη ζωή. Αλλά και με εμάς όλους το ίδιο θα συμβεί. Θα πεθάνουμε και εμείς όπως έχουν πεθάνει πριν από μας τόσοι και τόσοι συγγενείς και φίλοι και γνωστοί μας, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αλλά όπως αναστήθηκε η κόρη του Ιαΐρου, έτσι θα αναστηθούμε και εμείς. Θα μας αναστήσει η παντοδύναμη προσταγή του Κυρίου Ιησού. Τι χαρά και τι ευτυχία τότε, όταν θα καταργηθεί ο θάνατος και θα υπάρχει μόνο η αιώνια ζωή. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ζούμε όπως θέλει ο Θεός, με πίστη στο Κύριο ημών Ιησού Χριστό και με υπακοή στο Άγιο θέλημά Του. Ο πιστός άνθρωπος που εξομολογείται και κοινωνεί τα άχαντα μυστήρια, όπως μας βεβαίωσε ο Κύριος, καν αποθάνει ζήσετε, θα αναστηθεί και θα ζήσει αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, ώρα 5 το απόγευμα, θα τελεστεί ο εσπερινός στο Παρεκκλήσιο των Αγίων Ασουμάτων. Την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου, ώρα 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο των Αγίων Ασουμάτων και στο ναό μας, εδώ. Η Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Νεκταρίου, θα λειτουργήσουμε στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η μερίσια εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μπάλας και στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου στη Πάτρα. Ώρα αναχώρησης 7 το πρωί από την κεντρική πλατεία.